Phosphor Work είναι ένας κόμβος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Παράγουμε διακοσμητικά αντικείμενα. Φτιάχνουμε μινιατούρες. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορούμε να φτιάχνουμε αναμνηστικά. Η έμπνευση κάθε φορά προκύπτει προσδιόριστα. Σπούδασα ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο στην Πάτρα. Έκανα το μεταπτυχιακό μου σε ενέργεια και περιβάλλον. Και θεωρώ ότι είχα ξεκινήσει να δουλεύω στον κατασκευαστικό κλάδο. Αλλά ήταν μεγάλο μου παράπονο ότι δεν μπορούσα να βρω κανένα συμφοιτητή μου να δουλεύει και αυτός στην Πάτρα. Νομίζω ότι ήταν ένα βασικό ερέθισμα το οποίο με οδήγησε να δημιουργήσω μια δομή η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει νέους αποφύτους να παραμείνουν στην Πάτρα αλλά και την Ελλάδα. Το Phosphor Work είναι ένας κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ξεκινήσαμε με την ίδρυση του πρώτου συνεργατικού χώρου, ενός co-working space, στο οποίο δώσαμε τη δυνατότητα σε νέους και νέες με επιχειρηματικές ιδέες να μπορέσουν να αναπτύξουν τα project τους και να κάνουν εταιρείες. Ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας από το 2016. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη σειρά τόσο από workshop όσο και επιχειρηματικών συναντήσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και κυρίως τις θερμοκοιτίδες μας, τις ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες από τις οποίες μια ομάδα μπορεί να μάθει τα πάντα για την επιχειρηματικότητα και προχωράμε με meetings, meetups και διάφορα άλλα καινοτόμα project. Δουλέψαμε μαζί με όλες τις ομάδες για να μπορέσουν να εξελίξουν τις ιδέες τους, να τις φέρουν πιο κοντά στην τεχνολογία αλλά και στην μεθοδολογία των startup για να μπορέσουν ουσιαστικά να γίνουν εταιρείες και να μπορέσουν να εξελιχθούν. Στόχος μας ήταν να δουλέψουμε με ομάδες που έχουν επιχειρηματικές ιδέες που κατά κύριο λόγο είχαν σαν άξονα το handcraft. Η ιδέα ξεκίνησε πριν 2,5 χρόνια περίπου, στις αρχές του 2018. Ιδρύσαμε με άλλες 4 γυναίκες την Κινησέ Πλειόφυλλο, έχοντας και μία ανησυχία εγώ και ο σύζυγός μου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ζώντας μέσα σε έναν ελαιόνα στην Οβριά, αποφασίσαμε να πάρουμε τα φύλλα της ελιάς, τα οποία θεωρούνται απόβλητο βάσει νομοθεσίας από τα ελαιοτριβία και είναι πάνω από 150.000 τόνοι στην Ελλάδα ετησίως που πετάγονται στους χιτά ή καίγονται. Και να τα φτιάξουμε ένα υλικό, ένα κατασκευαστικό υλικό, παράγοντας δύο είδη πάνελ, το ένα είναι τύπου ξύλο και το άλλο τύπου πλακάκι. Η δημιουργικότητα είναι ένα κομμάτι που δεν ήταν στη ζωή μου μέχρι και τα τελευταία 5 χρόνια. Εμφανίστηκε σαν έκρηξη κάποια δύσκολη περίοδο της ζωής μου, όπου από τότε έχει έρθει για να μείνει. Δεν ασχολήθηκα από την αρχή με τις τσάντες, πειραματίστηκα και με άλλα προϊόντα. Αλλά όντας φετίχ η γυναικεία τσάντα προσωπικά για μένα και το πάθος μου ήταν η μονόδρομος. Αναζητώντας υλικά διαφορετικά και ιδιαίτερα, έπεσα πάνω στο φελόϊφασμα, το οποίο έχει κάποιες ιδιότητες που το καθιστούν ειδικό για την κατασκευή της τσάντας. Επιπλέον έχει ένα οικολογικό προφίλ, το οποίο συνετέλεσε σημαντικά στο να το εντάξω σαν κύριο υλικό στην κατασκευή των προϊόντων μου. Η έμπνευση κάθε φορά προκύπτει προσδιόριστα. Εγώ σχεδιάζω και κατασκευάζω τις τσάντες, με οδηγούν κυρίως τα υλικά. Τα χρώματα, τα υφάσματα, η υφή τους, όπως επίσης και η υφή του φελού. Η απόφαση και η επιλογή το να ασχοληθώ επιχειρηματικά με αυτό, για μένα αποτελεί μονόδρομος, ούτως ώστε να εκφράσω και να επικοινωνήσω τις αξίες τις οποίες διέπουν και δεσπόζουν τον brand που προσπαθώ να χτίσω. Εμείς ασχολούμασταν ερασιτεχνικά κάποια χρόνια με την τρισδιάστατη εκτύπωση και το σχέδιο. Κάποια στιγμή βρέθηκε ένα πρόγραμμα και αποφασίσαμε να το κάνουμε επαγγελματικά μέσω αυτού του προγράμματος. Και έτσι συστήσαμε την επιχείρησή μας, τη Flamingos, με σκοπό να κάνουμε αυτό που αγαπούσαμε, να το κάνουμε επαγγελματικά, στην ουσία, να ζούμε από αυτό. Εμείς σχεδιάζουμε στον υπολογιστή και αυτά τα μεταφέρουμε στους εκτυπωτές και παίρνουμε τελικά αντικείμενα. Η τρισδιάστατη εκτύπωση χρησιμοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς. Εμείς κυρίως φτιάχνουμε μινιατούρες που χρησιμοποιούνται σε κάποια επιτραπέζια παιχνίδια και κουπάτ
τα οποία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κοσμημάτων από πολυμερικό πυλό. Πάντα ασχολιόμουν με τις κατασκευές, με τα εικαστικά. Η επαγγελματική μου ιδιότητα είναι φωτογράφος, οπότε περιφέρομαι στο χώρο γενικότερα αυτό τον καλλιτεχνικό με διάφορες ιδιότητες. Με αφορμή το Πατρινό Καρναβάλι, δημιούργησα μία αναμνηστική καρφίτσα ορμόμενη από την αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού για μένα. Για να θυμάμαι το Καρναβάλι του 2020, ανακάλυψα αυτό το κενό, ας πούμε, και σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραία να μπορούμε να φτιάχνουμε αναμνηστικά που θα μπορούσε να τα προσαρμόσει ο καθένας στην ανάγκη του, στην περίσταση και να είναι προσωποποιημένα. Στα χρόνια του COVID, αναγκαστικά αλλά και με αρκετή προσοχή για να μπορέσουμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, κάναμε κάποιες δράσεις digital. Εκμεταλλευτήκαμε την περίοδο της καραντίνας για να έχουμε μία πρόσβαση σε κόσμο, κυρίως εκτός Πάτρας. Μπορέσαμε να δουλέψουμε και στο marketing και στο business development και στα social media, αλλά και στη συνολική τους εικόνα και στο branding, για να μπορέσουν οι ομάδες πρακτικά να έχουν όλες τις γνώσεις, αλλά και την επαφή με επενδυτές και συνεργάτες, για να μπορέσουν να εξελίξουν τις ομάδες τους και τις ιδέες τους. Ένα βασικό πράγμα που εισπράξαμε από το πρόγραμμα Traces ήταν η δικτύωση με τις υπόλοιπες ομάδες του προγράμματος που ανήκουν στις δημιουργικές βιομηχανίες, αλλά και η στήριξη από τους μέντορες και τους ειδικούς. Αναζήτησα πηγές οι οποίες θα μπορέσουν να με καθοδηγήσουν, να με στηρίξουν, να με βοηθήσουν στη δικτύωση. Ψάχνοντας προγράμματα στοχευμένα προς τη δημιουργική βιομηχανία, βρήκα το Traces. Παρακολουθώντας το πρόγραμμα, βρήκα πρόσμενα βοηθητικό το να ακούσω ιστορίες ανθρώπων που έχουν ξεκινήσει μια δική τους επιχειρηματική ιδέα, όπου δεν είχαν κανένα background αντίστοιχο. Μέσα σε αυτά τα οποία άκουσα, το branding και το marketing ήταν κάποια τα οποία εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ. Επιπλέον, η δικτύωση είναι αρκετά σημαντικό εργαλείο, το οποίο όσοι ασχολούμαι με το χώρο, τόσο ανακαλύπτω πόσο βοηθητικό μπορεί να είναι για μένα. Και ήταν κάτι το οποίο του δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα. Παρακολουθούμε τα σεμινάρια του Post for Work. Όλα. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο ξεκίνημά μας και στο στήσιμο της επιχείρησης, καθώς επίσης και στο κομμάτι του marketing, το οποίο είναι άγνωστο για εμάς. Μας ενημέρωσε το Post for Work για το Traces και θεωρήσαμε μια καλή ευκαιρία ώστε να γίνουμε λίγο καλύτεροι στο κομμάτι του marketing. Το πιο σημαντικό για εμάς, στο οποίο μας βοήθησε το Post for Work, ήταν στο πώς να χειριστούμε τα social media, να μας γνωρίσει ο κόσμος. Στην αρχή ξεκίνησε η ιδέα, όπως ανέφερα, και στην ανάπτυξη της ιδέας ήρθε και η πρόσκληση του Traces. Και σκέφτηκα ότι το timing ήταν πολύ καλό για να το αφήσω να περάσει έτσι, και έτσι δήλωσα και συμμετοχή. Για να είμαι ειλικρινής, στην επιλογή μου δεν την περίμενα, οπότε ήταν ένα έναυσμα και αυτό από μόνο του για να το προχωρήσω όλο αυτό. Και έτσι από ιδέα να προχωρήσει λίγο και να αρχίσει να γίνεται και στο δικό μου μυαλό επιχειρηματικό σχέδιο όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν σύνολο πραγμάτων αυτό που μου έκανε εντύπωση. Αρχικά το γεγονός το πόσοι παράμετροι υπάρχουν όταν θες να κάνεις μια επιχείρηση. Το σημαντικό ρόλο που παίζουν τα social media στην ανάπτυξη της επιχείρησής σου και το πόσο σημαντικό επίσης είναι να διαλέξεις και τους σωστούς συνεργάτες που θα σε καθοδηγήσουν και θα σε βοηθήσουν για να υλοποιήσεις το όνειρό σου ουσιαστικά. Μέσω των μαθημάτων ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους έμπειρους στο αντικείμενό τους, από λογιστές μέχρι δικηγόρους που μας ενημέρωσαν για το πώς πρέπει να ξεκινήσεις μια επιχείρηση, μέχρι τα θέματα των δημοτικών δικαιωμάτων και οτιδήποτε μπορεί να περιλαμβάνει τον όρο δημιουργό μια επιχείρηση. Αυτό που αποκόμισα εγώ ήταν η σιγουριά, το να προχωρήσει όλο αυτό και να μπορέσει να μου δώσει την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπάω σωστά και επαγγελματικά.
Στο διάστημα που υφίσταται ηλιόφυλλο, στα 2,5 χρόνια, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα και που διοργανώνεται τουλάχιστον στην πόλη μας για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Θεωρώ ότι αυτό ήταν αρκετά καινοτόμο και υποστηρικτικό, γιατί υπάρχουν τελικά αρκετές ομάδες και επιχειρήσεις που αφορούν τον κλάδο των δημιουργικών βιομηχανιών. Μέσα από το πρόγραμμα και ακούγοντας πολλές φωνές, μου δημιουργήθηκε η ανάγκη, διερεύνησα την ανάγκη ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι κάνω να έχει ένα θετικό αποτύπωμα, είτε στο περιβάλλον είτε στους ανθρώπους ίδιους. Μακάρι να δίνονταν και άλλες τέτοιες ευκαιρίες από φορείς όπως το Επιμελητήριο Χαΐας και να αξιοποιούνται αναλόγως από ερασιτέχνες ουσιαστικά που θέλουν να επιχειρήσουν στον τόπο τους, που θέλουν να δημιουργήσουν, να απασχοληθούν και να προσφέρουν και στην αγορά.